Λοιπόν, ευτυχώς που υπάρχουν και αυτού του είδους οι άνθρωποι, σαν την κυρία Κεσσεσίουγλου, και δίνουν ελπίδα στον κόσμο. Ναι, πραγματικά έχεις απόλυτο. Και ουσιαστικό έργο, βεβαίως. Λοιπόν, τέχνη σήμερα, έτσι. Αρχίσαμε μαλακά τη βδομάδα. Με σημαντικές προσωπικότητες. Διεθνούς φήμης, έτσι. Ακριβώς. Και που το πας στον κύριο Κωνσταντίνο Ρίγου, που είναι καλεσμένος μας. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Και αφορμή για να τα πούμε σήμερα, κύριε Ρίγου, είναι η παράσταση που ετοιμάζεται και θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής, Δάφνης και Χλόη. Το περίφημο έργο του Λόγκου. Έργο του Λόγκου. Λόγκος τελικά είναι το όνομα του, συγγραφέα. Λόγκος είναι το όνομα του συγγραφέα. Είναι, όντως. Είναι, ναι. Το οποίο είναι ένα μεταχριστιανικό μυθιστόρημα του δεύτερου μεταχριστού αιώνα. Ή κατά λάθος μπήκε ένα λάμδα κεφαλαίο στο μυθιστόρημα του Λόγκου. Με την έννοια βουκολικό μυθιστόρημα του Λόγκου, υπάρχει αυτή η έκδοση. Μπορεί, ναι, αλλά, μπορεί. Αλλά πάντως θεωρητικά υπάρχει αυτό, αναφέρεται ως συγγραφέας αυτό στις μαρτύριες. Πάντως σε κάθε περίπτωση την πρόκληση την έχει αυτό το έργο. Ναι, είναι ένα έργο έτσι προκλητικό. Και ως και στον κινηματογράφο έχει ανέβει έτσι. Και είναι ένα έργο που μιλάει έτσι πολύ έντονα για τον ερωτισμό και για τη διάθεση. Τη ζωή κοντά στη φύση, τα δυο παιδιά που τα βρίσκουν να τα μεγαλώνουν. Είναι το ξύπνημα του ερωτικού ενστίκτου, της σάρκας. Και όλες αυτές τις περιπέτειες. Είναι ένα μυθιστόρημα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ζουμερό και πολύ ερεθιστικό με τη μία έννοια και την άλλη με πολλά πράγματα που συμβαίνουν μέσα. Στη Μυτιλήνη διαδραματίζεται. Στη Μυτιλήνη, ναι. Και γι' αυτό το έργο ο Ραβέλ μαζί με τον Φωκίνη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα κάνουν ένα μπαλέτο για τα ρώσικα μπαλέτα. Να. Το Δάφνης και Χλόη. Να. Πάνω σε αυτό το μπαλέτο, πάνω σε αυτό το λιμπρέτο βασίζεται και η παράσταση που κάνουμε εμείς τώρα και ουσιαστικά είναι μια παράσταση. Αναβίωση μιας παράστασης που είχα κάνει πριν από 15 χρόνια. Ναι, βεβαίως, το είχατε ξαναδεί. Που είχα με τότε, μόλις είχε ξεκινήσει η Οκτάν, είχαμε πάρει το κρατικό βραβείο με για το χωροθέατρο Οκτάν, πούμε, δεν το είπαμε. Ναι. Τι διαφορετικό έχει αυτή η παράσταση? Αυτή η παράσταση έχει πολλά διαφορετικά με την έννοια ότι είναι πια 15 χρόνια μετά και όταν ξαναβλέπεις κάτι μετά από 15 χρόνια το αλλάζεις, το διαμορφώνεις, μπαίνεις στις νέες συνθήκες. Είναι έχει πολύ περισσότερο χιούμορ, έχει πολύ περισσότερη διάθεση. Είναι πιο ζωντανό, πιο σύγχρονο. Μιλάει για τους ανθρώπους αυτούς όλους που είναι λίγο εγκλωβισμένοι, λίγο σε μια παράνοια πια. Θέλει να προκαλέσει το θεατή. Νομίζω ότι έτσι και η τέχνη θέλει να προκαλέσει το θεατή. Δηλαδή πρέπει με έναν τρόπο να τον προκαλεί, όχι αρνητικά ή απαραίτητα να τον σοκάρει, αλλά να του δημιουργεί ένα ξύπνημα, ας πούμε. Η παράσταση, επειδή είναι πολύ έντονη, χορογραφικά. Είναι ένα έργο πολύ έντονο χορογραφικά και ταυτόχρονα όμως και πολύ θεατρικό με την έννοια ότι οι χορευτές χωρίς να μιλάνε συνέχεια ερμηνεύουν πράγματα μέσα σε αυτό. Σχολιάζοντας, φωνάζοντας, γελώντας, έχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Δημιουργεί μια πολύ ζωντανή διάθεση. Είναι έτσι κι αλλιώς η πλοκή του μυθιστορήματος αυτού, έτσι, αρκετά έντονη και τολμηρή. Είπαμε ότι πρόκειται για το ξύπνημα του ερωτικού ενστίκτου που γίνεται και με έναν τρόπο έντονο, άγριο, έτσι, επιθετικό. Ακριβώς. Και δεν ξέρω πώς αποδίδεται αυτό στο χορό, γιατί γνωρίζω ότι η παράσταση είναι και ακατάλληλη για παιδιά κάτω των 15 ετών. Έτσι, να το πούμε. Ουσιαστικά έχει μια τολμηρή παράσταση. Το έργο, το ίδιο το μυθιστόρημα, έχει πολύ μεγάλη αναφορά στο γυμνό σώμα. Ναι. Δηλαδή μιλάει πάρα πολύ γι' αυτό συνέχεια μέσα στο μυθιστόρημα. Το πώς βλέπει η Χλόη τον Δάφνη, πώς ο Δάφνης βλέπει τη Χλόη, πώς μαθαίνει να κάνει έρωτα ο Δάφνης από την Λυκαίνη, μια γυναίκα του χωριού, πώς οι πειρατές απαγάγουν τη Χλόη. Δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπέτειες μέσα σε αυτό. Ναι. Και το έργο έχει αρκετά έντονο το ερωτικό στοιχείο με την έννοια του. Της επαφής των δύο σωμάτων και ο χορός έτσι και ως βοηθάει γι' αυτό. Και από εκεί και ύστερα υπάρχει και μια μεγάλη σκηνή η οποία είναι ένα όνειρο, το οποίο ουσιαστικά είναι η ένωση του Δάφνη και της Χλόης, η οποία είναι μια σκηνή που αποθεώνει το γυμνό σώμα με έναν τρόπο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα φέρετε την άνοιξή μας στο καταχειμώνο. Η αλήθεια είναι πως ενώ είχαμε όλο το χειμώνα καλοκαίρι, τώρα που ήρθε το Δάφνη και η Χλόη έχουμε χειμώνα. Σκηνοθετείτε και χορογραφείτε. Σκηνοθετείτε και χορογραφώ αυτή την παράσταση. Τα σκηνικά είναι το Αντώνη Δαγκλίδη και τα κουστούμια την τάση τη Δημητρίου. Χορεύει το χωροθέατρο Οκτάνα. Οι παραστάσεις αρχίζουν από την προσεχή Παρασκευή. Αρχίζουν την Παρασκευή στις 29 του μηνός και είναι 5 παραστάσεις εκτός από Δευτέρα. Βλέπουμε και κάποιες εικόνες. Είναι, περιγράφεται ένα ιδυλιακό τοπίο σε αυτό το βουκολικό μυθιστόρημα του Λόγκου. Έτσι, είναι πραγματικά ιδυλιακό. Είναι το δάσος των νυμφών. Ναι, ακριβώς. Ναι, που μαγεύει τον επισκέπτη και εκεί
σε όλο αυτό το περιβάλλον, έτσι, το ιδυλιακό και το περίεργο, συμβαίνουν και όλα αυτά που περιγράφεται. Να επαναλάβουμε λίγο πότε έχουμε την πρεμιέρα, πού και τι ώρες. Η πρεμιέρα είναι την Παρασκευή στο Μέγαρο. Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Και παραστάσεις συνεχίζονται Σάββατο, Κυριακή. Και παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι Σάββατο, Κυριακή, Τρίτη και Τετάρτη. Τρίτη που και είναι η τελευταία παράσταση. Δευτέρα όχι, είναι ναι. Μέρα... Και... Ημέρα αργίας για το θέατρο. Ημέρα αργίας. Πραγματικά η μουσική, είπαμε, Μωρίς Ραβέλ. Εσείς, κύριε Ρίγο, δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Έχετε Όχι. συνεργαστεί και με το Κρατικό Θέατρο, έχετε κάνει και άλλες δουλειές. Δεν είστε Θεσσαλονικιός. Δεν είμαι Θεσσαλονικιός, όχι, αλλά αισθάνομαι Θεσσαλονικιός με την έννοια ότι έζησα πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος για 6 χρόνια. Και μου αρέσει πάντα να επιστρέφω στην πόλη, όχι μόνο για δουλειά, αλλά και γιατί έχω φίλους πολλούς και πολλούς ανθρώπους με τους οποίους θέλω να τους βλέπω, αλλά και μου αρέσει πολύ και μου αρέσει και ο τρόπος με τον οποίο τώρα... η πόλη έχει αντιμετωπίσει τις παραστάσεις. Να απευθύνω μια κοινότοπη ερώτηση. Να δούμε. Είναι δύσκολο το κοινό της Θεσσαλονίκης, όπως λέγεται? Όχι, δεν είναι δύσκολο. Καμιά φορά το κοινό της Θεσσαλονίκης μπορεί να δυσκολευτεί να ανακαλύψει κάτι. Α, δυσκολεύεται να ανακαλύψει. Ναι, δηλαδή. Αλλά δεν είναι δύσκολο με την έννοια του. Εγώ νομίζω ότι είναι κοινό το οποίο. Ιδιότροπο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτές τις κατηγορίες. Δηλαδή δεν υπάρχει ιδιότροπο κοινό, γιατί δεν υπάρχει μέσος όρος στο κοινό. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέσα στο κοινό ανήκει. Νομίζω ότι είναι ένα κοινό που του αρέσει να βλέπει πράγματα. Απλώς καμιά φορά μπορεί να μην το ανακαλύψει κάτι. Εγώ πάντως αυτή την εμπειρία δεν την είχα στις προηγούμενες παραστάσεις. Δηλαδή και η Μποσανόβα στο Μέγαρο Μουσικής ήταν sold out πέρσι. Βέβαια ήταν ένα έργο που είχε να κάνει και είχε και ηθοποιούς μέσα και ήταν τελείως διαφορετικής λογικής και είχε παιχτεί και στην Αθήνα πρώτα, είχε ένα μεγάλο απόϊχο. Εδώ είναι μια πιο δύσκολη παράσταση με την έννοια ότι είναι ο χορός μόνο, αλλά ταυτόχρονα είναι πιο ζουμερή, είναι τελείως διαφορετική παράσταση. Εγώ νομίζω ότι είναι μια παράσταση που θα αρέσει και σε νέα παιδιά, δηλαδή της ηλικίας μας, γιατί παρότι είναι μουσική του Ραβέλ, είναι πολύ σύγχρονα ανεβασμένη, σε βαθμό που προκαλεί έκπληξη και η κινησιολογία, δεν έχει τίποτα ρομαντικό και είναι πολύ βία, είναι σαν να χορεύει σε ένα κλαμπ μέσα όλη, όλη η αντιμετώπιση του έργου. Και ταυτόχρονα και για το μεγαλύτερο κοινό έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Δάφνης και Χλόη, λοιπόν, το θρυλικό βουκολικό μυθιστόρημα του Λόγκου. Τώρα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τώρα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θα βγω με την Τουντούκα. Ωραία, εμείς ευχόμαστε να έχει sold out η παράσταση. Μακάρι. Όπως είχαν όλες όσες κάνατε. Να πάρω όλα καλά, κύριε Ρίγο. Ήταν μεγάλη χαρά που σας είχαμε σήμερα μαζί μας. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία και θα σας ξανάχουμε σε ένα επόμενο εγχείρημά σας καλλιτεχνικό. Θα είστε εδώ μαζί μας. Ελπίζω. Βεβαίως.